προς τιμήν όλων εκείνων των προσώπων, ανδρών και γυναικών, που συνετέλεσαν στην φροντίδα του νεκρού σώματος του Χριστού, είναι αφιερωμένη τούτη η Κυριακή, αγαπητή μου. Και ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων, όπως της Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μαρίας του Ιωσή, της Μαρίας του Ιακώβου και άλλων γυναικών, αλλά και ανδρών, όπως ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας και μάλιστα ευσχήμων βουλευτής, και ο Νικόδημος, ένας πλούσιος άνθρωπος που είχε εν καιρό νυχτός επισκεφθεί τον Κύριον και τον ερώτησε πώς μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Αυτοί που απεκαθήλωσαν το σώμα του Ιησού και το ενεταφίασαν. Μάλιστα, δια τον Ιωσήφ μας πληροφορεί ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής ότι τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Προσέξτε, ήτο βουλευτής και ήτο ευσχήμων, ήταν σπουδαίος, σοβαρός άνθρωπος. Το να ζητήσεις δε εσύ, ο βουλευτής, το σώμα ενός καταδίκου από τον Ρωμαίον διοικητή, ήταν πράγματι θέμα τόλμης. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Μάρκος, τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτων και ιτήσατο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και αφού εκείνος του το παρεχώρησε, λέγει στη συνέχεια, και αγοράσας συνδόνα και καθελών αυτών, αγόρασε καινούριο σεντόνι, τον αποκαθήλωσε, τον ξεκάρφωσε από τον σταυρόν, ενήλυσε τη συνδόνη, τον τύλιξε με το σεντόνι και κατέθηκε αυτόν εν το μνημείο, τον έβαλε, προσέξτε, εν άρθρος εν το μνημείο, ήταν δικό του, ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Ήταν οικογενειακός στάφος, στον οποίο όμως, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κανείς ποτέ δεν είχε εκεί ενταφιαστεί. Ήταν καινούριος στάφος. Η πράξη αυτή των δύο ανδρών, όπως και των μυροφόρων γυναικών, θεωρείται πράξης τιμής και σεβασμού προς το νεκρό σώμα αλλά του Ιησού, αλλά και προς πάντα άλλων νεκρών άνθρωπων. Στις μέρες μας όμως ανακοινείται το θέμα, και θα το έχετε ασφαλώς ακούσει, το θέμα αν πρέπει να υπάρχει η ταφή ή η καύσης των νεκρών. Θα το έχετε σίγουρα ακούσει. Δεν είναι δε η πρώτη φορά που το θέμα αυτό ανακοινείται, αλλά και αυτές τις μέρες πάλι ανακοινείται. Ωστόσο, η ιστορία και το παρελθόν θα μας βοηθήσουν με την ευκαιρία της ευαγγελικής περικοπής να απαντήσουμε. Η ταφή των νεκρών, δηλαδή στη γη σκάβουμε ένα λάκκο και θάπτουμε το νεκρό σώμα, αυτό λέγεται ταφή. Η ταφή των νεκρών είναι η πρώτη και αρχαιοτάτη πράξη της ανθρωπότητας σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Όλων των εποχών ευρέθησαν τάφοι με σκελετούς ανθρώπους, δηλαδή έγινε το ταφή. Και πολιτισμένοι και απολύτιστοι λαοί χρησιμοποιούν την ταφή, όπως οι Σκύθοι ήτανε άγριοι άνθρωποι, Βορείος
της Ελλάδος, οι Σκύθοι, οι αρχαίοι Σλάβοι, οι Ινδοί, οι Πέρσε, οι Έλληνες, οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι και βέβαια οι Ιουδαίοι. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούσαν την ταφήν. Εξάλλου έχουμε την μαρτυρία των ταφικών μνημείων, εκ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι τα ταφικά μνημεία της Αιγύπτου, οι γνωστές μας πυραμίδες. Κάτω από την κάθε πυραμίδα υπήρχε ένας τάφος, εννοείται βασιλικός, και θεωρείται πολύ μεγάλη προσβολή του νεκρού αν έμενε άταφος. Ας θυμηθούμε εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, ας θυμηθούμε την πράξη της Αντιγόνης, όπως ο Σοφοκλής μας διασώζει την υπόθεση σε ένα θεατρικό του έργο. Παρά την απαγόρευση να μην ταφεί ένας αδελφός της που θεωρήθηκε ότι ήτο ο επαναστάτης κατά του θείου του κρέοντος, δηλαδή εκείνη πήγε να θάψει τον αδελφό της, και όταν συνελήφθη είπε ότι πρέπει κανείς μάλλον να προσέχει στους θείους νόμους παρά εις τους ανθρωπίνους, και είχε διαταχθεί από τον κρέοντα να μην ταφεί ο αδελφός της Αντιγόνης μόνο και μόνο για να προσβληθεί. Σας είπα, θεωρείται μεγάλη προσβολή το να μείνει ένα σώμα άταφο. Ακόμη θυμηθείτε μια ναυμαχία που είχαν κάνει οι Αθηναίοι και δεν περισυνέλεξαν οι αξιωματικοί τους, ναι, τους ανθρώπους που επνίγηκαν στη θάλασσα, και δέκα στρατηγοί κατεδικάστησαν εις θάνατον δια την ασέβεια που έδειξαν το να μην περισυλλεγούν οι ναυαγοί. Πάντως το θέμα είναι ότι άταφος έμενε μόνον εκείνος που είχε πράξει αντικοινωνικές καταπράξεις, ακριβώς για να διαπομπευθεί για τιμωρία του. Μάλιστα βρίσκομαι την περίπτωση στο Λεβιτικό, στο 20ο κεφάλαιο, 14ο στίχος, εάν κάποιος άνθρωπος έκανε μια πολύ σοβαρή σαρκική αμαρτία, δηλαδή συγκεκριμένα εάν είχε συνήρχετο και με τη γυναίκα του και με τη μητέρα της γυναίκας του, την πεθερά του, η ποινή ήταν να καεί καύσης, μάλιστα με μια διάκριση, όχι να φωνευτεί και να καεί ζωντανός, πάντως καύσης. Στην Ελλάδα ήταν γνωστή μόνο η ταφή, δηλαδή έθαπτον τους νεκρούς. Αργότερα όμως, μετά από την κάθοδο των δωριαίων εδώ στον ελλαδικό μας χώρον, κάπου στα 1100 π.Χ., όταν τελείωνε πια η Μυκηναϊκή εποχή, τότε αυτοί οι δωρείς χρησιμοποιούν και την ταφή και την καύση. Έκτοτε εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τους δυο αυτούς τρόπους, και της ταφής και της καύσεως. Η καύση δε είναι γνωστή στον Όμηρο που έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Στον χριστιανικό όμως κόσμον ουδέποτε έγινε διανοητή η καύση των νεκρών, ουδέποτε, όπως και εις τους Εβραίους, από όπου και παρελάβαμε την συνήθεια αυτή. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν καίγεται αλλά θάπτεται. Μάλιστα όταν η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, ευγνωμονούσα δια την ανάσταση του αδελφού της, του Λαζάρου, αγόρασε μεγάλη ποσότητα μύρου και ήλθε και άλυψε τα πόδια του Ιησού Χριστού. Κάπου εκεί ο Ιούδας διαμαρτυρήθη, την ιστορία την ξέρετε, γιατί τόση δηλαδή σπατάλη, και ο Ιησούς είπε εις τον Ιούδα,
τον Ισκαριώτη, άφες αυτήν, άστην να κάνει αυτό που κάνει. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Το εφύλαξε για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Ενταφιασμού μου, όταν δηλαδή θα με θάψουν, και τότε που συνηθίζεται να χρησιμοποιούν αυτά τα μοίρα, όπως χρησιμοποίησε και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, αλλά δεν θα προλάβαινε όμως, δεν θα προλάβαινε η Μαρία ή οι άλλες γυναίκες, δεν θα προλάβαιναν να λείψουν το σώμα του Ιησού, διότι όταν πήγαν, επειδή το Σάββατο λέγει ησύχασαν, δηλαδή ήταν αργία και δεν μπορούσαν να πάνε, πήγανε πολύ πρωί την τρίτη ημέρα, ο Χριστός είχε αναστηθεί. Έτσι η πράξη της Μαρίας, της αδελφής του Λαζάρου, έγινε εκ των προτέρων, απριόρι εκ των προτέρων έγινε. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι άφησε την, το φυλάτι το μύρον αυτό, για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Αλλά το χρησιμοποιεί τώρα, πριν ακόμη εγώ πεθάνω επί του Σταυρού. Είδατε, την ημέρα του ενταφιασμού μου, δηλαδή ταφή. Βέβαια, αν υποτεθεί, εδώ θέλω να το προσέξετε και να το θυμόσαστε, σας είπε ένα θέμα που ανακοινείται πάλι. Αν υποτεθεί ότι έχουμε καύση νεκρών, ας πούμε ότι καθιερωθεί, δεν σημαίνει αυτό ότι γίνεται κόλλημα, δηλαδή εμπόδιο στην ανάσταση των σωμάτων. Όμα, όποιος και αν είναι ο τρόπος τύχης ενός νεκρού σώματος, είτε καεί είτε θαυτεί, αυτό θα αναστηθεί. Δεν είναι εμποδιστικό λοιπόν της μελούσης κοινής αναστάσεως των πάντων. Αυτήν την αλήθεια τη βρίσκομαι στην Αποκάλυψη. Είναι στο 20ο κεφάλαιο, 13ο στίχος, που λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή». Έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς της. Δηλαδή, όσοι πνίγηκαν στην θάλασσα, τους έφαγαν βεβαίως τα ψάρια. Αυτοί δεν ετάφησαν. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωσε, λέει, έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής. Έχουμε λοιπόν μία διαφοροποίηση: αυτοί που θαύτηκαν και αυτοί που δεν θαύτηκαν. Είδατε, και βάζει τη θάλασσα. Μπορούσε να βάλει το πυρ, ότι μπορούσε να καούν οι άνθρωποι. Όλοι, λέει, αυτοί εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Δηλαδή αναστήθηκαν και κρίθηκαν σύμφωνα με τα έργα τους. Δεν έχει λοιπόν σημασία ποιος θα είναι ο τρόπος ταφής, διότι η Ανάσταση δεν εμποδίζεται από τίποτε. Η μη καύσης, δηλαδή η ταφή, απλώς εκφράζει σαν σύμβολο την Ανάσταση των νεκρών, σαν σύμβολο, χωρίς να καθορίζει βεβαίως και την Ανάσταση. Δεν την καθορίζει. Είναι ένα σύμβολο και μόνον ένα σύμβολο, η ταφή, ότι θα αναστηθεί ο άνθρωπος. Ωστόσο είναι και κάτι ακόμη. Αν είχαμε την καύση, δεν θα είχαμε τα λείψανα των Αγίων, που μας είναι τόσο πολύτιμα. Δεν προχωρώ πιο πολύ, πάνω σε αυτό θα είχα πάρα πολλά να πω, αλλά και λόγοι ψυχολογικοί, αλλά και συναισθηματικοί το επιβάλλουν να μην υπάρχει η καύση. Αισθάνεσαι άσχημα να δεις να βάζουν το αγαπημένο σου πρόσωπο μέσα εις τον φούρνο, στα γνωστά μας κρεματόρια, ειδικά ειδική φούρνη, και να σου δίνουν μετά λίγη μια φούχτα στάχτη που τη βάζουν μέσα σε μια λίκυθο, όπως έκαναν και οι αρχαίοι, σε ένα σταμνί κλπ. Ή να σκορπιστεί στο Αιγαίον, κάποιοι δυο δικοί μας το ζήτησαν αυτό, η Κάλλας, η τραγουδίστρια, και ο Μητρόπουλος, διευθυντής ορχήστρας, ζήτησαν να σκορπιστεί η Τέφρατον στο Αιγαίον.
ρομαντισμοί και τίποτε περισσότερο. Πάντως δεν αισθάνεσαι καλά. Είναι κάτι, δεν αισθάνεσαι καλά. Πώς να σας το πω. Νομίζω ότι στον θόρυβο που γίνεται για την κάψη με διάφορα επιχειρήματα δεν πρέπει να καθιερωθεί. Πρέπει να αντιδράσουμε. Εγώ πιστεύω στην ταφή των νεκρών. Θα επαναλάβω για δεύτερη και τρίτη φορά. Δεν εμποδίζεται όμως η Ανάσταση των νεκρών. Η κάψη απλώς είναι. Και αυτή είναι σύμβολο. Σύμβολο εκμηδενισμού του ανθρώπου. Κάκι έγινε στάχτη. Οπτικός τουλάχιστον. Ενώ λοιπόν η ταφή παραμένει το σώμα σύμβολο της Αναστάσεως, η κάψη σύμβολο της εξαφανίσεως του ανθρώπου. Σύμβολα και τα δυο, ε! Και πόσο θα το επιθυμούσαν αυτό ομολογουμένως πολλοί αμαρτωλοί να μην αναστηθούν, για να μην κρυθούν. Ακόμη και γιατί είναι συνήθεια, δεν θα έπρεπε να γίνεται η κάψη, γιατί είναι συνήθεια και ειδωλολατρική. Αν και όχι βεβαίως ολοκλήρου του εθνικού κόσμου, όπως σας είπα και προηγουμένως. Παρότι δεν αποδεικνύει την ταφή εκείνο το αγιογραφικόν που είπε ο Θεός και που το λέμε σε κάθε κηδεία, γη ή και εις γη να πελεύσει, είσαι χωματένιος και στο χώμα ξαναγυρνάς, παρότι αυτό σας καταλέγω δεν αποδεικνύει ότι πρέπει να θάπτουμε τον νεκρόν, όμως μας δίνει μια πολύ ωραία παραστατική εικόνα ότι ο άνθρωπος επλάστη από το χώμα, από τη γη, δηλαδή από τα συστατικά του υλικού κόσμου, ασβέστιο, σίδηρος, τούτο γίνον. Και έλεγα της πτώσεώς του βεβαίως, τώρα τι, επιστρέφει στη γη. Θυμίζει ότι από εκεί πλαστήκαμε, εκεί γυρνάμε για να έρθει η Ανάσταση των νεκρών εν Χριστώ Ιησού. Όλα αυτά πάντοτε σαν μια εικόνα. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Τα πρόσωπα που σήμερα τιμούμε είχαν φροντίσει το νεκρό σώμα του Ιησού και την ταφή του. Έτσι δημιουργείται σαν έσχατο καθήκον η φροντίδα μας για ένα νεκρό άνθρωπο. Είναι η τελευταία φροντίδα. Ήταν αυτό και στους αρχαίους Έλληνες και στον αρχαίο εθνικό κόσμο γενικότερα, αλλά προπαντός στους Ιουδαίους και συνεπώς και στους χριστιανούς, όπως ήδη σας ανέφερα. Εξάλλου το ρήμα κηδεύω, κηδεύω, το κήμε ήτα, αυτό σημαίνει από το κήδομε, που θα πει φροντίζω. Λέμε κίδομαι, κίδεμον, φέρε τον κίδεμόν, σου λέμε στο σχολείο, λέει ο καθηγητής. Είναι από το φροντίζω, ακιδεία, με το εστερητικό α, που θα πει δεν φροντίζω, ακιδεία. Κίδομαι λοιπόν θα πει φροντίζω, επιμελούμε. Όπως και η λέξη κίδεια είναι από τη λέξη κίδος. Κίδομαι κίδος. Κίδος σημαίνει φροντίδα. Ήταν και περισπωμένη, κίδος. Ο Τοβίτ, για να πάρουμε κάποια παραδείγματα από την Αγία Εγγραφή, εζήτησε από τον Τοβία το γιο του να τον θάψει, αυτόν και τη μητέρα του, και μετά να φύγει από την Ινεβή, διότι εδέχεται την προφητεία του Ιωνά, παρότι θα περνούσαν, πέρασαν 120 χρόνια, ότι η Ινεβή οπωσδήποτε θα κατεστρέφεται. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέει στον παιδί του τον Τοβία, παιδίον εάν αποθάνω θάψον με. Κοιτάξτε, θάψον με, δεν λέει κάψε με, θάψον με. Και μη υπερίδεις την μητέρα σου, μη περιφρονήσεις τη μητέρα σου. Όταν αποθάνει θάψον αυτήν παρεμή ενενή τάφο. Όταν και αυτή πεθάνει, βάλτε την στον ίδιο τάφο. Ξέρετε εδώ που, πόση ώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτό. Ένα συναισθηματισμός. Παρότι ξέρετε ο Τοβίτ πέρασε άσχημα με τη γυναίκα του. Ήταν σκληρή γυναίκα. Σκληρή. Ήταν αγαθός ο Τοβίτ. Και τώρα τι ζητάει.
ζητάει εκείνο που κάποιος άλλος, αν θα υπέφερα από τη γυναίκα του, θα έλεγε να μην με θάψετε με τη μάνα σας, με τη γυναίκα μου. Να με βάλετε χωριστά, να τη βάλετε αυτή χωριστά. Θα με βάλετε στον ίδιο τάφο. Εξάλλου, η περιπέτεια του Τοβίτη, η περιπέτεια της τυφλώσεώς του, οφείλεται σε αυτή του την προσπάθεια να θάπτει τους νεκρούς. Έμενε, ήταν κάτοικος της Νινεβή. Ήτανε το Βόρειο Βασίλειο, ήταν εχμάλωτο εις τους Ασσυρίους. Και επειδή κάπου επαναστατούσαν οι Εβραίοι, είχε θυμώσει ο Σεναχηρήμ, ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και τότε σε μια τέτοια περίπτωση είχε δώσει εντολή να αρπάζουν Εβραίους μέσα από την πόλη και να τους πετούνε από το τείχος, πέφτοντας βέβαια σκοτώνοντο, αλλά και να μείνουν, είχε δώσει εντολή να μένουν άταφοι. Ήταν η μέρα της Πεντηκοστής, έρχεται ο γιος του, έπρεπε να φάνε το τραπέζι της Πεντηκοστής, και λέει: πατέρα, ξέρεις το και το. Σηκώνεται αμέσως, άφησε το τραπέζι του και επήγε κρυφά να πάρει τα πτώματα των πεθαμένων Εβραίων να τα θάψει, γιατί σας είπα ήταν μεγάλη προσβολή να μείνουν άταφα τα σώματα. Γι' αυτό εξαλλού το έκανε και ως ένα χειρί, να προσβληθούν σαν επαναστάτε. Βεβαίως γύρισε πίσω σπίτι, ήταν εθερίτου ακάθαρτος, δεν έφαγε το τραπέζι της Πεντηκοστής, κοιμήθηκε απ' έξω, έπεσε μια κουτσουλιά ενός πουλιού στα μάτια, έτριψε τα μάτια του, τυφλώθηκε. Αλλά πριν από αυτό όμως, λέγει, πορευθείς δε εις, σημειώνει στο πρώτο κεφάλαιο, τον Νινεβή. Ένας άνθρωπος πήγε εκεί, κάτοικος της Νινεβή, υπέδειξε το βασιλεί περί εμού ότι θάπτω αυτούς. Και είπε ότι ο Τοβία, Τοβίτ, θάπτει τους νεκρούς. Και εκρύβην, κρύφτηκα. Επιγνούς δε ότι ζητούμε από θανήν, έμαθα ότι με ζητούν να με φωνεύσουν. Φοβηθείς ανεχώρησα. Φοβήθηκα, αφού φοβήθηκα, έφυγα από την Νινεβή. Και διειρπάγει πάντα τα υπάρχοντά μου, συνήθεια της εποχής. Μου άρπαξαν όλα μου τα υπάρχοντα. Και ου κατελήφθη μη ουδέν πλην άνας της γυναικός μου και το βίου του ιού μου. Δεν σώθηκε παρά μόνο η γυναίκα μου και το παιδί μου, όλα τα υπάρχοντά μου τα αρπάξανε. Γιατί με γύρευαν να με φωνεύσουν. Υπέστη όλη αυτή την ταλαιπωρία ακριβώς για να μην παραβεί την εντολή της ταφής. Ακόμη η Σοφία Σιράχ μας λέει πολλά, αλλά παίρνω μόνο ένα στίχο. Τέκνον επί νεκρό, κατά την κρίση αυτού περίστηλον. Ανάλογα με την αξία του, να τον σαβανώσεις. Περίστηλον, περιστέλω, να τον σαβανώσεις. Περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Μη περιφρονήσεις την ταφήν του. Είτε σπουδαίος είναι, είτε άσημος είναι. Φρόντισε, παιδί μου, λέγει, να θάψεις το νεκρό σώμα. Να το περιποιηθείς και να το θάψεις. Βέβαια, μέσα στα καθήκοντα για έναν νεκρόν έχουν παρισφρήσει πολλά απαράδεκτα στη φροντίδα την νεκρική. Και κάθε τόπος έχει τα δικά του. Είναι τόσο πολλά εκείνα που παρίσφρησαν που δεν μετριούνται. Και που βέβαια όλα αυτά δεν είναι παρά έξω από τον χριστιανισμό. Είναι κατάλοιπα ειδωλολατρικά. Ωστόσο μπορούμε να αναφέρουμε μερικά, μόνο και μόνο τουλάχιστον να ξέρουμε 5-10, για να τα αποφεύγουμε σαν ειδωλολατρικά και μη έχοντας σχέση με τον χριστιανισμό. Πρώτο παράδειγμα, θέτουν χρήματα μέσα στο φέρετρο, σε άλλους τόπους εδώ στο στόμα ένα νόμισμα, για να μπορεί ο νεκρός να πληρώσει το χάρο, για να περάσει απέναντι. Δεν σας θυμίζει των αρχαίων Κέρβερων ένα σκυλί, λέει, τον πλήρωνε ο κάθε εισερχόμενος, η κάθε εισερχομένη ψυχή στον Άδη, για να μπορεί να μπει μέσα. Άλλοι βάζουν φρούτα εις το φέρετρο.
και ξηρούς καρπούς. Όταν τον αλλάζουν τον νεκρόν, όπως είναι γνωστό, τον σαβανώνουν, δεν κουμπώνουν όπου υπάρχει κουμπί και κουμπότρυπα, για να μπορεί, λέει, να πετά στον ουρανό. Του φορούν καινούργια παπούτσια χωρίς καρφιά. Θα ήμουν περίεργος να πάω να ρωτήσω εκεί στα γραφεία τελετών, έτσι τώρα λέγονται, τα παπούτσια που βάζουν στους νεκρούς είναι, έχουν καρφιά άραγε? Θα ήθελα να ρωτήσω, για να μην έχει, λέει, βάρος το σώμα να μπορεί να φύγει. Σε κηδεία ιερέως, είναι πασίγνωστο, θέτουν στο φέρετρο ένα μπουκάλι κρασί ή μπουκάλι νερό. Μένει 3 χρόνια, το βγάζουν από εκεί, το μπουκάλι και τα μάτια τους μάλιστα. Είναι το γνωστό μας φρικσονέρι. Όταν, λέει, πάθεις φρίξη, σου δίνουν από αυτό, από το νερό, φρικσονέρι, ή ακόμη από το κρασί, δίκη σαν, δηλαδή, θεία ευχαριστία, σαν θεία κοινωνία. Φρικτά πράγματα. Ακόμη θέτουν στο τραπέζι του σπιτιού, αυτό είναι κοινότατο που σας λέγω, για 40 ημέρες, ένα πιάτο φαΐ, κάθε μέρα βάζουν ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι νερό, για να έχει να πίνει και να τρώγει ο αγαπημένος που πέθανε στο σπίτι μας. Ακόμη ανάβουν και ξεχωριστό κανδύλι έξω από εκείνο που έχουμε στις εικόνες μας, γιατί λέτε, για να έχει φως στον Άδη. Ακούστε, να έχει φως στον Άδη. Σαν πως το φως να φτάνει εκεί. Το φως που βάζουμε στον τάφον είναι προς τιμήν. Προς τιμήν, όπως και τα κεριά που βάζουμε στο νεκρό ή τον θυμιάζουμε, είναι προς τιμήν της εικόνος του Χριστού. Δεν πάβει να είναι εικόνα του Χριστού ο νεκρός, όχι όμως για να μπορεί να περπατάει, να κινείται εις τον Άδη. Ακόμη με τους καρπούς που σας είπα που βάζουν στο φέρετρο, στέλνουν και χαιρετίσματα σε προγενεστέρους νεκρούς, συγγενείς ή φίλους. Πες στον τάδε που έχει πεθάνει προπολού, πες του χαιρετίσματα. Για να μην βρικολακιάσει ο νεκρός, του θέτουν μπαμπάκι στο στόμα. Όταν βγάλουν το φέρετρο από το σπίτι, σπάζουν κάποιο πιάτο ή ποτήρι, κυρίως πιάτο. Αλλού αφήνουν στην άξο αυτό, αφήνουν το σπίτι 3 μέρες ασκούπιστο. Ακούστε, ακούστε. Γιατί, λέει, η ψυχή του πεθαμένου τριγυρνάει εκεί και μπορεί η ψυχή με το σκούπισμα να πεταχτεί στα σκουπίδια. Σκεφτείτε τι αντίληψη περί ψυχής έχουν οι άνθρωποι. Και ακόμη το χειρότερο, για να τιμήσουν τον νεκρό, προπαντός η σύζυγος, παρακαλώ, 3 ή 7 χρόνια δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Να τη σκοτώνει δεν πάει στην εκκλησία. Θεωρούν ότι οι ψυχές μετά με την Ανάσταση του Χριστού, ότι κάθε χρόνο που γιορτάζουμε το Πάσχα, ανεβαίνουν στη γη και επιστρέφουν το Σάββατο της Πεντηκοστής. Όλα αυτά είναι λαϊκές αντιλήψεις. Αγαπητοί, αριθμός δεν υπάρχει. Σας είπα μόνο μερικά περιστατικά από όσα κάνουν, σε όσα κάνουν οι άνθρωποι για να τιμήσουν το νεκρό τους, τον αγαπημένο τους νεκρό. Και σχεδόν όλα είναι κατάλοιπα ειδωλολατρικά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η ψυχή του ανθρώπου πηγαίνει στον οικείον τόπο, ούτε περιφέρεται στο σπίτι, ούτε στο μνήμα, ούτε πουθενά. Πηγαίνει στον οικείον τόπο, εκεί που πρέπει να πάει. Και δεν τριγυρνά, λοιπόν, δόθε κήθε. Θα τιμήσω με τον νεκρόν, όπως ετίμησαν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες που τίμησαν το σώμα του Χριστού, θα το τιμήσουμε όπως πρέπει. Θα κάνουμε τα μνημόσυνά του, θα κάνουμε ελεημοσύνες για την ψυχή του και θα τον μνημονεύουμε στις κατηδίαν προσευχές μας. Ακόμη και προπαντός το πρόσφορό μας με το όνομά του στην Εκκλησία να μνημονευθεί. Αν προσέξουμε αυτά τα πραγματάκια, είναι πολύ σπουδαία. Αλλιώτικα βαραίνουμε την ψυχή του. Προσέξτε, βαραίνουμε την ψυχή του. Τα νεκρικά δίπλα που καλούμε ή στην κηδεία ή στα 40 δεν είναι απαραίτητο να γίνουν. Προσέξτε, έκαναν και οι Εβραίοι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνουν. Το ξανατονίζω. Να φροντίσουμε
πριν πεθάνει ο ανθρωπός μας, να εξομολογηθεί, να συμφιλειωθεί με τον Χριστό και να κοινωνήσει. Αυτό είναι το μέγιστο που έχουμε να προσφέρουμε στο πρόσωπο που αγαπάμε. Θα τιμηθεί ο ανθρωπός μας ως νεκρός, σαν εικόνα του Χριστού, όπως σας είπα. Και εδώ όλα συμπεριλαμβάνονται πραγματικά. Για να λεγόμαστε χριστιανοί και όχι ειδωλολάτρε, παρακαλώ, και να μην λησμονούμε ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, μη το ξεχνούμε. Το λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας. Στο πιστεύω,